Στην πολιτική των Ναζί απέναντι στους Εβραίους δεν φαίνεται να δόθηκε ιδιαίτερη προτεραιότητα για αρκετά χρόνια. Οι φρικτοί νόμοι της Νιρεμβέργης εκδόθηκαν το 1935 και απαγόρευαν τις σεξουαλικές σχέσεις μεταξύ Εβραίων και Αρίων, διέλυαν οικογένειες και ενθάρρυναν κάθε είδους ενόχληση σε βάρος των Εβραίων. Δεν εγκαινίασαν όμως μια εποχή πογκρόμ και πολλοί Γερμανοεβραίοι μπόρεσαν να μεταναστεύσουν. Η πρώτη πράξη σημαντικής αντισημιτικής βίας παρουσιάστηκε κατά τη νύχτα των Κρυστάλλων, της 9ης προς 10η Νοεμβρίου 1938, όταν σκοτώθηκαν περίπου 100 Εβραίοι. Όμως, ο φόρος του αίματος δεν ήταν τεράστιος και η ναζιστική εκστρατεία ευθανασίας του 1938-39, που δεν αφορούσε αποκλειστικά στους Εβραίους, ήταν αυτή που πρέπει να θεωρηθεί ως η πρώτη πράξη γενοκτονίας του Χίτλερ. Ακόμα και όταν έγινε η εισβολή στην Πολωνία και 3 εκατομμύρια Εβραίοι βρέθηκαν υπό ναζιστικό έλεγχο, δεν υπήρξε καμιά σπουδή για τη θανάτωσή τους. Η πρώτη ναζιστική εκστρατεία μαζικής δολοφονίας στην Πολωνία είχε ως στόχο της τους Πολωνούς διανοουμένους. Οι Εβραίοι μαντρώθηκαν σε γκέτο που χτίστηκαν από τους Ναζί και υπέστησαν πολύ βάναυση συμπεριφορά. Αλλά οι SS διαμορφωτές της πολιτικής φαίνονταν διστακτικοί. Αυτό ενίσχυσε την εντύπωση ότι αντικειμενικός τους σκοπός θα μπορούσε όντως να είναι η μετεγκατάσταση. Ακόμα και όταν άρχισε η τελική λύση το 1941-42 συγκαλύφθηκε αποτελεσματικά.